9, ΚΕ κεφάλαιο 18 εδάφιο. Και έλαβεν ορχισωματοφύλαξ Σεραίαν τον πρώτον ιερέα και Σοφωνίαν τον δεύτερο ιερέα τους τρεις τυρωρούς και εκ της πόλεως έλαβε τον ευνούχο ως της είναι επιστάτης επί των ανδρών των πολεμιστών και πέντε άνδρας εκ των παριστομένων έμπροσθεν του βασιλέως τους ευρεθέντας εν την πόλη και τον γραμματέα των άρχοντα των στρατευμάτων ως της έκαμνη τη στρατολογία του λαού της γης και εξήκοντα άνδρες εκ του λαού της γης σου ευρεθέντες εν την πόλη. Και λαβών αυτούς ο Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ έφερεν αυτούς προς το βασιλέα της Βαβυλώνας εις Ριβλά και επάταξεν αυτούς ο βασιλεύς της Βαβυλώνας και θανάτωσεν αυτούς εν Ριβλά εν τη γη Εμάθ ούτω με το κίστη ο Ιούδας από της γης αυτού. Περί δε του λαού του εναπολιφθέντος εν τη γη Ιούδα, τους οποίους Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνας αφήκεν, επί τούτους κατέστησε Γεδαλίαν τον ιόν του Αχικάμ, ιού του Σαφάν. Ακούσαντες δε πάντες οι άρχοντες των στρατευμάτων, αυτοί και οι άνδρες αυτών ότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνας κατέστησε Γεδαλίαν, ήλθον προς τον Γεδαλίαν εις Μισπά και Ισμαήλ ο ιός του Νεθανίου και Ιωαννάν, ο ιός του Καριά και Σεραΐας, ο ιός του Τανουμέθ και Νετοφαθήτης και η Αζανίας, ο ιός του Μααχήτου, την ως αυτή και οι άνδρες αυτών. Και όμως εν ο Γεδαλίας προς αυτούς και προς τους άνδρες αυτών και είπε προς αυτούς μη φοβήστε να είστε δούλοι των Χαλδαίων, κατοικήσατε εν τη γη και δουλεύετε τον βασιλέα της Βαβυλώνας και θέλει είστε καλόν εις εσάς. Ενδό το εβδόμο μηνύ, Ισμαήλ, ο ιός του Νεθανίου ιού του Ελισαμά, εκ του βασιλικού σπέρματος ήλθεν, έχων μεθε αυτού 10 άνδρες και επάταξεν τον Γεδαλίαν, ώστε απέθανε και τους Ιουδαίους και Χαλδαίους, τους όντας με ταυτού εν Μισπά. Και σηκώθη πας ο λαός από μικρού έως μεγάλου και οι άρχοντες των στρατευμάτων κυλθών εις την Αίγυπτον, διότι εφοβήθησαν από προσώπου των Χαλδαίων. Ενδέ το 37ο έτη της μετικεσίας του Ιωχήν, βασιλέως του Ιούδα τον 12ο μήνα, την 27η του μηνός, ο Εβίλ Μεροδάχ βασιλεύς της Βαβυλώνος, κατά το έτος καθώ ευασίλευσεν, ύψωσεν εκ της φυλακής την κεφαλήν του Ιωαχήν βασιλέως του Ιούδα και λάλησεν ευμενός μετ' αυτού και έθεσεν τον θρόνο αυτού επάνωθεν του θρόνου των βασιλέων των μετ' αυτού εν Βαβυλώνη. Και ύλαξε τα ημάτια της φυλακής αυτού και έτρωγε νάρτων πάντοτε με ταυτού πάση τα σημέρας της ζωής αυτού και το σιτηρέσιον αυτού ή το παντοτινόν σιτηρέσιον διδόμενον εις αυτόν παρά του βασιλέως ημερούσιος χορηγία πάση τα σημέρας της ζωής αυτού. Αμήν. Ο Σεδεκίας εφωνεύθη. Μάλλον συγγνώμη. Εφώνευσε ο βασιλιάς ο Ναβουχοδονόσορ τους γιους του Σεδεκία μπροστά στα μάτια του και ετύφλωσε το Σεδεκία. Εχμαλώτησε και εξόρισε. Το τέλος πια της Ιερουσαλήμ ήρθε, αλλά υπήρξε μικρό υπόλοιπο. Μικρό υπόλοιπο που πάντοτε αφήνει ο Θεός για να συνεχίσει το έργο του. Στο μικρό αυτό υπόλοιπο βασιλιά έθεσε ο Ναβουχοδονόσορ το Γεδαλία, έναν άνθρωπο έντιμο, ο οποίος μάλιστα ήταν και υποτεταγμένος στο Λόγο του Θεού μέσα από τον Ιερεμία τον προφήτη. Αλλά η καρδιά των ανθρώπων αυτών δεν άλλαξε και ενώ θα περίμενε κανείς ότι θα υπάρχει καλή συνέχεια, πάλι υπήρξε κακή συνέχεια. Πόσο σημαντικό, αδελφοί, στη ζωή μας είναι να λογαριάζουμε τη συνέχειά μας, την προσωπική μας, την οικογενειακή μας, την εκκλησιαστική μας, να λογαριάζουμε πώς θα πάει η ζωή μας. Και εμείς οι χριστιανοί, μόνο εμείς οι χριστιανοί που έχουμε το Λόγο του Θεού αλλά και την οδηγία Θεού θέλοντος του Πνεύματος του Αγίου, μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα πάει η ζωή μας. Εάν στη ζωή μας περπατάμε σύμφωνα μέσα στο Λόγο του Θεού και οδηγούμεθα και διοικούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο, η ζωή μας θα πηγαίνει καλά.
θα πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Εάν λοιπόν ερευνούμε το Λόγο του Θεού και δεν μπλέκουμε με άλλα ίσως και γραμμένα, όπως το έχω πει πολλές φορές, βιβλία, βιβλιαράκια, και μας μπερδεύουνε, αλλά μένουμε μόνο στο Λόγο του Θεού, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση στη ζωή μας. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να μένουμε και στην εξήτηση του Θεού εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, για να είμαστε βεβαιωμένοι ότι και το σήμερα και το αύριο θα είναι από το καλό στο καλύτερο και από ευλογία σε ευλογία. Ο Γεδαλίας ήταν ένας από αυτούς που περπατούσε σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, που ερχότανε αποδεδειγμένα, βεβαιωμένα πλέον από τον Ιερεμία. Αλλά είχε κάτι που δεν ήταν καλό και τον έφερε σε δυσκολία και σε θάνατο. Δεν ήταν προσεκτικός. Γιατί ήρθε κάποια στιγμή ο Ιωνάν, ένας από τους στρατηγούς του, ενώ είχαν μαζευτεί όλοι και είχαν υποταχθεί κάτω από το Γεδαλία και φαίνονταν το θέμα ότι θα πάει καλά, θα πάνε καλά τώρα, γιατί πήρανε τη σωστή απόφαση με βάση τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου να υποταχθούν στους Χαλδαίους, γιατί αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, αυτό είχε προσδιορίσει ο Θεός. Ο Ιωνάν, ένας από τους πιστούς συνδούλους του, στρατηγούς του, αξιωματικούς του, τον πλησίασε και του είπε: πρόσεξε, γιατί πρόκειται να σε δολοφονήσουν. Σκέπτονται να σε δολοφονήσουν άνθρωποι οι οποίοι δεν συμφωνούν με τα λόγια του Ιερεμία και τη δική σου απόφαση. Δηλαδή να υποταχθείς στον Ναβουχοδονόσορα και να παραμείνεις στη γη αυτή εδώ, γιατί θα βρεις χάρη, ο Θεός θα δώσει εκτιρμού στον Ναβουχοδονόσορα και θα βρεις χάρη από το Θεό. Και δεν πρόσεξε. Δεν έμεινε προσεκτικός. Άκουσε κάτι και το περιφρόνησε. Δεν σκέφτηκε, βρε μπάς, και είναι από το Θεό. Πόσο σημαντικά λάθη μπορούμε να κάνουμε όταν ο Θεός αγωνίζεται να μας ενημερώσει για κάτι και εμείς το περιφρονούμε γιατί δεν του δίνουμε σημασία. Όταν έρχεται μία φωνή κοντά σου, από πουδήποτε και να είναι αυτό, μην την εξουθενήσεις με τη βεβαιότητα ότι εσύ ξέρεις, αλλά να ρωτήσου, λες να τον έστειλε ο Θεός αυτόν? Και δεν λέω να κάνουμε ό,τι μας λένε, αλλά λέω να ρωτάμε το Θεό γιατί μας λένε. Γιατί ο Θεός έχει τρόπους να μας οδηγήσει δια Πνεύματος Αγίου εις πάσαν την αλήθεια. Δυστυχώς ο Γεδαλίας, με τη βεβαιότητα ότι όλοι οι άντρες ορκίστηκαν σε αυτόν, ότι θα ακολουθήσουν τη λογική του, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου εκ του Ιερεμίου του προφήτου, δεν έδωσε την πρέπουσα σημασία, δεν έδωσε την πρέπουσα προσοχή. Με αποτέλεσμα, επειδή δεν πρόσεξε, έμεινε αφύλακτος και πράγματι κατάφεραν ο Ισμαήλ και σκότωσε, ήταν εκ του βασιλικού σπέρματος, εκ της οικογενείας του βασιλιά, και κατάφερε πάρα πολύ εύκολα και τον θανάτωσε. Και δεν είναι ότι έγινε κακό σε αυτόν, αλλά έγινε κακό και στην οικογένειά του και σε όλο το λαό. Η απροσεξία του. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, να μένουμε πάντοτε προσεκτικοί. Και ο προσεκτικός είναι ο προσευχόμενος. Και ο προσεκτικός είναι ο όχι επιπόλαιος. Με επιπόλαιο τρόπο ακούμε, περιφρονούμε και προχωράμε. Ιδιαίτερα δε στον προφητικό λόγο και στο λόγο του Θεού. Διότι όταν μιλάει ο Θεός από τον Άμβονα και είναι για μας, έρχεται κάτι και καίει την καρδιά μας.
εκείνη τη στιγμή μη το περιφρονήσεις, σκέψου το καλύτερα, προσευχή σου και όταν μιλήσεις το Πνεύμα το Άγιο ή απλώς μία σκέψη, μία κουβέντα. Εγώ έχω κάνει στη ζωή μου όχι πολλά αλλά πολύ σοβαρά λάθη από αυτή την απροσεξία. Και θέλω να με καταστήσει ο Θεός ιδιαίτερα προσεκτικό να προσέχω όταν μου μιλάνε οι αδελφοί μου, οι άνθρωποι σε πράγματα τα οποία διαφωνώ. Έχω άλλη γνώμη. Γιατί αν έχουμε την ίδια γνώμη είμαι προσεκτικός γιατί έτσι κι αλλιώς το έχω στην καρδιά μου. Αλλά όταν μου λένε πράγματα στα οποία έχω άλλη γνώμη θέλω να μάθω, προσπαθώ να μάθω, να με βοηθήσει ο Θεός να μάθω, να δίνω σημασία και όχι να ακούω και να κάνω ό,τι μου λένε, αλλά να πηγαίνω στο Χριστό, να μου φανερώνει, να με οδηγεί και να κάνω ό,τι θέλει Αυτός. Γιατί ο Θεός όταν έχουμε μία βεβαιότητα μέσα στην καρδιά μας, πρέπει να βρει τρόπο να μας ενημερώσει. Πρέπει να βρει τρόπο να μας πει δεν έχεις δίκιο. Αλλά όταν έχουμε δίκιο δεν ακούμε. Δεν το σκεφτόμαστε. Δεν ρωτάμε το Θεό, δεν προσευχόμαστε. Γι' αυτό ξεσηκώνει ακόμη και το γάιδαρο του Βαλάμ. Θυμηθείτε το Βαλάμ. Σήκωσε ένα γάιδαρο για να του πει ότι κάνεις λάθος εκεί που πας. Και αυτός όχι μόνο δεν του δώσε σημασία και βάραγε το γαϊδουράκι του, στο οποίο ο Θεός το έκανε να μιλήσει και δεν έδωσε προσοχή. Βρε, ο γάιδαρος μιλάει. Πώς μιλάει? Και άρχισε να βαράει το γάιδαρό του, γιατί ήταν μέσα του βέβαιος, είχε γεμίσει η καρδιά του από την επιθυμία να κάνει αυτό. Και όταν εμφανίστηκε, γιατί ο γάιδαρος του μιλάει για να τον προστατεύσει. Και ο Θεός μας μιλάει για να μας προστατεύσει, να μας φυλάξει. Ιδίως όταν η καρδιά μας, όχι μόνο η λογική μας, το πιο μεγάλο πρόβλημα και η λογική μας είναι πρόβλημα, αλλά το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι όταν η καρδιά μας είναι δεμένη σε κάτι που θέλουμε πάρα πολύ ή κάτι που νομίζουμε ότι είναι σωστό ή κάτι που μας αρέσει. Και ψάχνει να βρει τρόπο ο Θεός να μας πει έλα εδώ, σταμάτα, άκουσε. Και δεν λέει, ήταν ενθουσιασμένος, όλοι ορκίστηκαν, όλοι μαζί μου, τώρα σωθήκαμε, τώρα θα βρούμε εύνοια, ο Ναβουχοδονόσορ μας έβαλε, συμφωνεί το Πνεύμα το Άγιο, συμφωνεί ο Ηρεμίας ο προφήτης, όλα θα πάνε καλά. Και έγινε απρόσεκτος. Δεν έδωσε προσοχή σε λόγια σοφού ανθρώπου. Ο Θεός να μας καθιστά προσεκτικούς, να μας καταστήσει προσεκτικούς. Γι' αυτό και τι λέει ο Απόστολος Παύλος, να είσαι ταχύσεις στο να ακούς και βραδύσεις στο να μιλάς. Να ακούς με προσοχή, αλλά και οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, η συμβουλή την οποία δίδουν στους μαθητάς τους είναι να είσαι καλός ακροατής. Να ακούς καλά. Good listener λένε οι άνθρωποι. Να προσέχεις να ακούς. Αλλά εμείς δεν λέμε να ακούς τους ανθρώπους, να προσέχεις να ακούς μήπως ο Θεός σου μιλήσει μέσα από τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Από τον οποιοδήποτε. Μην θεωρείς κάποιον πολύ σοφό θα τον ακούσω και κάποιον άσοφο. Συνήθως ασόφους και τα μωρά του κόσμου τούτου χρησιμοποιεί ο Θεός για να αποκαλύψει το θέλημά του. Τα μωρά του κόσμου τούτου. Και ο Γεδαλίας έκανε αυτό το πάρα πολύ σοβαρό λάθος. Δεν έδωσε προσοχή σε αυτόν που ο Θεός του απέστειλε γιατί δεν το κατάλαβε ότι ο Θεός τον απέστειλε. Με αποτέλεσμα να βρει την ευκαιρία ο Ισμαήλ αφού ήταν απρόσεκτος, αφύλακτος, αφού δεν έλαβε τα μέτρα του, αφού δεν ρώτησε το Θεό να του πει ναι, να προσέχεις. Και εύκολα την ευκαιρία ο Ισμαήλ, ένας επαναλαμβάνω εκ του σπέρματος του βασιλέως, ποιος ξέρει τι προσωπικά ή ποια ήταν η γνώμη του, σίγουρα ήταν αντίθετη από τη γνώμη του Γεδαλία, με αποτέλεσμα να τον φωνεύσει. Ποια την ευθύνη
την παίρνει του δίνουν, την παίρνει ο Ιωνάν. Ένας άνθρωπος ο οποίος το συμβούλευσε να είναι προσεκτικός. Ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι έχει σοφία Θεού. Και όταν ανέλαβε αυτό την ευθύνη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις ευθύνη καταστάσεων και πραγμάτων. Πάρα πολύ σημαντικό για τον άντρα να έχει την ευθύνη της οικογένειας. Εξαρτώνται πολλά από αυτόν για την οικογένειά του. Πάρα πολύ σημαντικό να έχεις την ευθύνη των παιδιών σου. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το μεγάλωμα των παιδιών από κάθε άποψη, και φυσική και πνευματική, εξαρτάται από τη μητέρα. Πάρα πολύ σημαντικό να είσαι πρεσβύτερος και να επιμελείς σε ψυχές. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να είσαι διάκονος. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να είσαι εργάτης. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να είσαι παλιός αδελφός ή γέροντας, που πρέπει να έχεις σοφή γνώμη. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να είσαι γραία, πιστή, με τη συμβουλή σου, με την προτροπή σου, με την προσευχή σου. Αλλά και όλοι μας έχουμε ευθύνη. Ο ένας για τον άλλον. Μας έβαλε φύλακες του αδελφού μας ο Θεός. Έχουμε ευθύνη να φυλάμε ο ένας τον άλλον, να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον, αλλά όχι με την εξουσία, με εξουσία, αλλά με υπηρεσία. Όχι με οργή, αλλά με παράκληση. Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι μέσα στην Εκκλησία για τα αδέλφια μας, για τον αδελφό μας που κάθεται δίπλα μας, για τον αδελφό μας που ο Θεός μας φανερώνει κάτι, χωρίς τη βεβαιότητα ότι έχουμε δίκιο, αλλά όλοι μας έχουμε την ευθύνη μέσα στην Εκκλησία. Ο Ιωνάν λοιπόν ανέλαβε την ευθύνη. Τώρα όλα θα εξαρτηθούν για το υπόλοιπο, το μικρό του λαού Ισραήλ, από αυτόν. Όπως όλα εξαρτώνται από το Γεδαλία πριν, ο οποίος ενώ είχε καλή θέση έμεινε απρόσεπτος. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα και σε αυτόν και στην οικογένειά του και στο λαό του. Ο Ιωνάν ήταν αυτός ο οποίος τον ενημέρωσε για τον κίνδυνο που διέτρεχε. Και θα έλεγε κανείς σοφός άνθρωπος. Σοφός μπορεί να είναι, αλλά το κρίσιμο σημείο δεν είναι να είσαι σοφός. Το κρίσιμο σημείο είναι να έχεις υπακοή, με επιμονή, με ζήλο στο Λόγο του Θεού. Όχι στα λόγια των ανθρώπων. Τα λόγια των ανθρώπων, αδελφοί, μην τα ακούτε. Τα λόγια του Θεού να ακούμε. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να είναι καλοπροαίρετος, να κάνει λάθος. Θα προσέχουμε τι μας λένε και θα προσευχόμαστε. Αλλά τελικά κάθε ένας από εμάς στέκεται μπροστά στον Κύριό του. Ο Ιωνάν λοιπόν, όταν ανέλαβε την ευθύνη, αισθάνθηκε την υποχρέωση να πλησιάσει τον Ιερεμία και να του ζητήσει οδηγία Πνεύματος Αγίου. Τον φώναξε λοιπόν και του είπε: «Σε παρακαλώ, προσευχή σου στον Κύριό σου για όλα αυτά, για όλους αυτούς που εναπελήθησαν. Λίγοι είμαστε όπως βλέπεις, ενώ παλαιότερα είμαστε πολλοί, αλλά εκείνο που θέλουμε να μας πεις είναι ποια οδό πρέπει να περπατήσουμε και τι πράγμα πρέπει να κάνουμε». Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που απευθύνουμε στο Θεό. Ποια οδό να ακολουθήσω και τι ακριβώς να κάνω. Είναι τα βασικά ερωτήματα του χριστιανού. Γι' αυτό πολλές φορές έχουμε πει και από τον Άμβονα, αλλά και ο Θεός μας έχει μιλήσει, ότι στο Θεό δεν πηγαίνουμε να του πούμε τι να κάνει, πώς να το κάνει, αλλά στο Θεό πηγαίνουμε να τον ρωτήσουμε τι να κάνουμε και πώς να το κάνουμε. Αυτή είναι η ευάρεστη προσευχή. Αυτό θέλει ο Θεός. Και όταν συμβουλεύουμε κάποιον άνθρωπο, γιατί θα ζητηθεί πολλές φορές η συμβουλή μας, να μην είμαστε βιαστικοί
με την έννοια της αυθεντίας, εγώ ξέρω και θα σου πω. Δεν μπορεί να καταστρέψουμε, να κάνουμε κακό, να κάνουμε ζημιά σε άνθρωπο, σε οικογένεια και σε εκκλησία. Αυθεντία έχει μόνο ο Χριστός, αδερφοί. Την αυθεντία τη διατηρεί ο Χριστός με ζηλοτυπία για Αυτόν. Γι' αυτό θέλει να Τον πλησιάζουμε και γι' αυτό οι εξητούντες έχουν μισθαποδοσία από το Θεό και στους εξητούντες ο Κύριος γίνεται μισθαποδότης. Βεβαίως ακούμε με μεγάλη προσοχή, όπως είπαμε προηγούμενα, τα λόγια των ανθρώπων, αλλά πάντα τα φέρνουμε μπροστά στο Θεό. Και εκεί παίρνουμε τη σωστή απόφαση και τη σωστή αντίληψη δημιουργούμε μέσα μας. Ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε και τι ακριβώς πράγμα πρέπει να κάνουμε. Και ο Ιερεμίας χάρηκε που είδε άνθρωπο με προβληματισμό για το τι πρέπει να κάνει ενώπιον του Θεού και το σημαντικότερο, είδε άνθρωπο που πλησιάζει το Θεό να μάθει, να ρωτήσει, να του μιλήσει ο Θεός, να του φανερώσει ο Θεός. Και ο Ιερεμίας 10 μέρες προσευχότανε. Δεν είχε γνώμη ο Ιερεμίας. Έλαντε, δεν είχε ούτε η Ιερεμίας γνώμη. Τι ωραίο, τι όμορφο πράγμα είναι να είσαι αληθινός δούλος Θεού. Μα τόσα χρόνια τι προφήτευες? Ό,τι προφήτευα τότε μπορεί να μην ισχύει τώρα. Κάθε φορά υπάρχει το θέλημα του Θεού, που το θέλημα του Θεού δεν το ξέρουμε εκ των προτέρων, μόνο ο Θεός μας τα αποκαλύπτει. 10 μέρες περίμενε, δεν βιάστηκε να απαντήσει. Εγώ θα απαντούσα αμέσως, αφρόνος. Ο Ιερεμίας, άνθρωπος του Θεού, γέροντας πλέον, με πολλά χρόνια εμπειρία, ξέρει ότι η εμπειρία του είναι άχρηστη. Με πολλή γνώση ξέρει ότι η γνώση του είναι άχρηστη. Εκείνο που είναι χρήσιμο είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Πόσο μ' αρέσει αυτό, ότι ο Θεός δεν του απάντησε αμέσως. Και ο Ιερεμίας επέμενε, δεν βιάστηκε να διαβάσει τη γνώμη του Θεού. Περίμενε να ακούσει τη φωνή του Θεού. Δεν βιάστηκε να διευκρινίσει και να διερευνήσει αυτός. Αυτό πρέπει να θέλει ο Θεός. Ή να προχωρήσει ακόμη χειρότερα. Είμαι βέβαιος ότι αυτό θέλει ο Θεός. Αλλά και ήταν και πολύ χρήσιμο αυτό που έκανε. Αλλά 10 μέρες προσευχότανε και περίμενε. Αν θέλετε να το βρείτε γραμμένο αυτό, είναι σελίδα 714 από το βιβλίο του Ιερεμία του Προφήτη, σελίδα 714, Μιβήτα κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Και αφού προσευχότανε 10 μέρες, τον επισκέπτεται ο Θεός. Και ο Θεός του φανερώνει 2 πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι τι ακριβώς πρέπει να κάνουν ο λαός Ισραήλ, ποιο δρόμο να περπατήσουν και τι πράγμα να κάνουν. Και το δεύτερο είναι τι πρέπει να αποφύγουν. Αλλά του φανερώνει και ένα τρίτο, τι έχουν στην καρδιά τους. Να, γιατί ο Ιερεμίας περίμενε, έστω και αν υποθέσουμε ότι γνώριζε το θέλημα του Θεού. Δεν φτάνει να γνωρίζεις το θέλημα του Θεού στο τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να ζητάς από το Θεό να στα πει όλα. Όλα. Και αυτά που δεν υπολογίζεις ότι πρέπει να σου πει ο Θεός πρέπει να στα πει. Πρέπει να τον συναντήσει ο Θεός. Πρέπει να του ερμηνεύσει, να του εξηγήσει ο Θεός. Και ο Θεός πράγματι δεν απάντησε μόνο στο ερώτημα του Ιερεμία, στο τι δηλαδή δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν και τι πράγμα πρέπει να κάνουν, αλλά το απάντησε και στο τι πρέπει να αποφύγουν, τι δεν πρέπει να κάνουν, γιατί θα είναι καταστροφικό,
αλλά του φανέρωσε τη ηρεμία και την καρδιά τους. Πράγματι λοιπόν, τους φώναξε ο Ιερεμίας εις απάντηση του αιτήματός τους, του ζητήματός τους, και τους λέει: ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τον οποίον εσείς με αποστήλατε για να υποβάλω δέησιν, την δέησιν σας ενώπιον αυτού. Δεν λέει να σας πω τη γνώμη μου, σαν έμπειρος άνθρωπος του Θεού. Επαναλαμβάνω, αδελφοί, την αυθεντία ο Χριστός την κρατάει αποκλειστικά για τον εαυτό του. Εμείς δεν ξέρουμε ποτέ τίποτα αν δεν μας το φανερώσει ο Θεός. Η γνώμη μας είναι λανθασμένη εκτός και αν την επιβεβαιώσει ο Θεός. Δέκα εδάφιο. Εάν εξακολουθείτε να κατοικείτε εν τη γη ταύτη, εάν εξακολουθείτε, δεν λέει να κατοικήσετε, γιατί ξέρει πια την καρδιά των ανθρώπων, ότι έχει γεμίσει φόβο στην καρδιά τους, ότι αν μείνουν εκεί κινδυνεύουν από τον Ναβουχοδονόσορα επειδή σκότωσαν τον Γεδαλία. Αυτό βλέπει στις καρδιές τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπει και υπερηφάνεια στις καρδιές τους ο Θεός. Και ο υπερήφανος δεν υποτάσσεται στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, επιμένει πεισματοδός στην άποψή του και ψάχνει να βρει και δικαιολογίες για να αμφισβητήσει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και ο Θεός αρχίζει, αν ρωτήσατε τι πρέπει να κάνετε, εάν εξακολουθείτε να κατοικείτε στη γη αυτή, τότε λέει ο Θεός, εγώ θα σας οικοδομήσω, δεν σας, θα σας κατακριμνήσω, θα σας φυτέψω και δεν θα σας ξεριζώσω. Γιατί εγώ ο Θεός μετανόησα για το κακό το οποίο έκανα για σας, σε σας. Γι' αυτό μη φοβηθείτε, έχετε φόβο στην καρδιά σας, μη φοβάστε από του βασιλέως του Βαβυλώνος από το οποίο τώρα φοβάστε εσείς, μη φοβηθείτε από αυτού. Φέρνει τώρα μπροστά και την καρδιά των ανθρώπων, οι οποίοι τρέμουνε. Μην τυχόν έρθει ο Ναβουχοδονόσορ και τους καταστρέψει δεύτερη και τρίτη φορά όπως έχει γίνει. Μη φοβάστε, γιατί εγώ είμαι μαζί σας και θα σας σώσω και θα σας ελευθερώσω από τα χέρια αυτού. Πώς? Θα δώσω ικτυρμούς, σπλάχνα για σας, για να σας ικτύρει και να επιστρέψει εσάς στη γη τη δική σας. Εγώ θα ενεργήσω. Να γιατί, αδερφοί, ο άνθρωπος δεν ξέρει τίποτα. Να γιατί την αυθεντία την κρατάει ο Θεός στα χέρια του. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξέρει τι θα κάνει ο Θεός, που μόνο ο Θεός το ξέρει. Επειδή δεν ξέρουμε πως θα ενεργήσει ο Θεός, γι' αυτό κάνουμε λάθη. Και κάνουμε λάθη γιατί νομίζουμε ότι έτσι θα ενεργήσει ο Θεός. Αλλά έλα που ο Θεός ενεργεί όπως θέλει αυτός και όχι όπως νομίζουμε εμείς. Αυτοί λοιπόν σε τι κατάσταση βρίσκονται? Φόβου, γιατί πιστεύουν πια ότι ο Ναβουχοδονόσορ θα επιτεθεί και θα τους καταστρέψει. Ο Θεός όμως τους λέει, αυτό είναι αλήθεια που σκέφτεστε, αλλά ελάτε να σας πω εγώ αυτό που δεν ξέρετε. Ότι εγώ θα γεμίσω την καρδιά του με σπλάχνα για σας, θα είμαι μαζί σας να σας υπερασπιστώ, θα σας λυπηθεί, θα σας πλαχνιστεί και θα σας ελευθερώσει. Να πάτε να μείνετε στη γη σας ελεύθεροι και ευλογημένοι. Πόσο σημαντικό είναι στη ζωή του χριστιανού να μην έχει γνώμη, εάν δεν βεβαιώνεται για τη γνώμη του Θεού. Να ξέρει πόσο ο Θεός να ενεργήσει για να μην κάνει λάθος στις δικές του ενέργειες ο άνθρωπος. Και συνεχίζει τώρα, γιατί γνωρίζει την καρδιά του. Εάν όμως λέγετε εσείς ότι δεν θα κατηγήσουμε στη γη αυτή, δεν θα υπακούσουμε στη φωνή του Κυρίου του Θεού ημών, θα λέμε όχι, αλλά θα πάμε στη γη της Αιγύπτου, όπου εκεί δεν θα βλέπουμε από εδώ και στο εξής πόλεμο,
ούτε σάλπιγγα επιθετική θα ακούμε, ούτε θα πεινάσουμε από άρτου και εκεί θα κατοικήσουμε με ασφάλεια. Αυτό πιστεύουνε. Βρήκανε τι θα κάνουμε. Εδώ κινδυνεύουμε από τον Αυγονονόσορο, θα πάμε για ασφάλεια στην Αίγυπτο. Αλλά λογαριάζουνε, λένε οι άνθρωποι, χωρίς τον ξένο δόχο. Λογαριάζουνε χωρίς να ξέρουνε ο Θεός τι πρόκειται να κάνει. Γι' αυτό θα κάνουνε τελικά τραγικό λάθος. Γιατί δεν μπορούν να ταπεινωθούν και να υποταχθούν στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου που είναι διαφορετική από τη γνώμη τους. Όπως θα δούμε παρακάτω. Δια τούτο συνεχίζει ο Θεός. Ακούστε τώρα το λόγο του Κυρίου εσείς οι λίγοι, οι υπόλοιποι. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εάν εσείς επιμείνετε και προσιλώσετε το πρόσωπό σας για να εισέλθετε στην Αίγυπτο και να υπάγετε να κατοικήσετε εκεί, μάχαιρα, πείνα, λοιμός θα έρθει εναντίον σας. Δεν θα ξεφύγετε, γιατί εγώ θα επιτεθώ και στην Αίγυπτο και ενώ εκεί θα νομίζετε ότι θα έχετε ειρήνη, θα βρεθείτε εκεί αντιμέτωποι με τον Ναβουχοδονόσορα. Εγώ θα σηκώσω τον Ναβουχοδονόσορα και θα τον φέρω στην Αίγυπτο. Και εκεί αυτά τα οποία εγώ έχω προγνωρίσει και προορίσει να ταλαιπωρήσουν τους Αιγυπτίους για τις δικές τους αμαρτίες, βρισκόμενοι σε αυτό τον τόπο της οργής μου, θα ζήσετε κι εσείς πάλι την οργή μου. Πολύ καλό Θεό έχουμε, αδερφοί. Σοφό Θεό έχουμε. Άσοφοι είμαστε εμείς, άφρονες είμαστε εμείς. Εντελώς άφρονες είμαστε. Και γινόμαστε άφρονες όταν δεν έχουμε την οδηγία του Θεού, όταν δεν έχουμε την αποκάλυψη του Θεού για το τι πρόκειται ο Θεός να κάνει. Όμως, λέει η Γραφή, «Ότε έπαυσεν ο Ιερεμίας λαλών προς πάντα των λαών το θέλημα του Θεού, τότε ο Αζαρίας, ο Υιός του Ασαΐα, ο Ιωαννάν, ο Υιός του Καριά και πάντες οι περήφανοι άνδρες δεν μπόρεσαν να υποταχθούν στη φωνή του Κυρίου. Μα μέσα στα χάλια τους κυνηγημένοι και έχουν υπερηφάνεια, τόσα έχουν τραβήξει εξαιτίας της παρακοής τους στη φωνή του Θεού μέσα από τον Ιερεμία τον προφήτη και δεν βάζουν μυαλό. Ο φόβος και η υπερηφάνεια είναι κακή σύμβουλη. Η χειρότερη σύμβουλη. Ο φόβος των ανθρώπων. Ενώ ο φόβος του Θεού είναι ο καλός σύμβουλος, ο φόβος των ανθρώπων είναι ο κακός σύμβουλος. Μη φοβάστε τους ανθρώπους, αδερφοί. Κανένας δεν μπορεί να κάνει κάτι που δεν είναι δεδομένο από το Θεό. Τον Θεό να φοβόμαστε. Τι να μην κάνει άνθρωπος αν ο Θεός είναι υπέρ ημών. Τι να μου κάνει, ποιος να μου κάνει κάτι αν ο Θεός είναι μαζί μου. Ποιος μπορεί να με βλάψει αν ο Θεός είναι μαζί μου. Θυμάμαι μια φορά είχαμε βρεθεί οικογενειακά σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν θα σας την ανακοινώσω, αλλά τραγική θέση. Και με την Άννα ξυπνήσαμε ένα πρωί και προσευχηθήκαμε. Δηλαδή θα πήγαινα φυλακή για πράγματα που δεν είναι. Είχα δημιουργήσει για κάτι χρέη της βιομηχανίας που δούλευα. Και γονατίζουμε και προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, τι να κάνουμε. Και έρχεται ο Θεός και μας είπε αυτό που δεν το έχουμε ξεχάσει ποτέ. Σώμα Χριστού είστε εμείς, τις δύναται να βλάψει μας. Και σηκώθηκα χαρούμενος, πήγα στη δουλειά της, λέω, ο Κύριος είναι μαζί μας, κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. Και μέσα σε 20 μέρες μας είχε ελευθερώσει με ένα θαυμαστό τρόπο. Άλλη φορά θα σας το πω. Υπερθαύμαστο που δεν μπορούσε να το φανταστεί κανείς. Είναι πολύ σημαντικό να ζητάς τη φωνή του Θεού, αδερφέ, και να μην βιάζεσαι να κάνεις από το φόβο σου πράξεις που θα σε φέρουν σε μεγαλύτερη δυσκολία και σε μεγαλύτερο αδιέξοδο. Πολύ σημαντικό.
να σου απαντήσει ο Θεός, αλλά να υποταχθείς. Εδώ τώρα ο, πώς τον λέγανε, είπαμε, ο Ιωνάν άκουσε τη φωνή του Θεού, αλλά δεν υποτάχθηκε. Γιατί, η Γραφή λέει, ήταν περήφανος και φοβισμένος. Και όχι μόνο δεν υποτάχθηκε, αλλά άρχισε να κατηγορεί, επειδή δεν μπορούσε να υποταχθεί, τον Ιερεμία και τη φωνή του Θεού. Ψεύδεσαι. Ακούτε. Ποτέ μη λέτε έναν άνθρωπο ψεύτη. Να μη λέτε έναν άνθρωπο ψεύτη. Είσαι ψεύτης, δεν είναι ψεύτης. Μπορείς να κάνεις λάθος. Και αν είναι, αυτό είναι έργο του Θεού να το κρίνει. Μου είπε ψέματα, μπορεί και να μη σου είπε. Είναι πολύ σκληρό να πεις στον αδερφό σου ψεύτη. Πολύ σκληρό. Γιατί κάθε έναν που πράττει και αγαπάει το ψεύδος, ο Θεός τον έχει για την κόλαση. Και όταν του λες ότι είσαι ψεύτης, αυτόματα τον έχεις καταδικάσει. Και αν έκανε λάθος και είπε κάτι που δεν είναι σωστό, δεν είναι αληθινό, θα μετανοήσει. Ποιος είσαι εσύ τώρα? Ποιος είμαι εγώ? Επειδή οι αδερφοί μας δεν μας λένε ψέματα. Μπορεί να μην έχουν καταλάβει κάτι. Μπορεί να μην έχεις καταλάβει κάτι εσύ. Όταν λες για κάποιον με απόλυτο τρόπο, λες ψέματα και είσαι ένοχος ενώπιον του Θεού. Ψέματα λες, η Ιερεμία. Δεν σε απέστειλε ο Θεός να μας πεις να μην πάμε στην Αίγυπτο για να μείνουμε εκεί? Και βρήκε και την αιτία. Ο Βαρούχ, ο Υιός του Νηρίου, σε διαγείρει εναντίον μας για να μας παραδώσει στη χείρα των Χαλδαίων. Να μας θανατώσει και να μας φέρουν εχμαλώτους στην Βαβυλώνα. Και δεν υπήκουσεν ο Ιωνάν, ο Υιός του Καριά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων και πάσο λαός εις την φωνήν του Κυρίου να κατοικήσωσιν εν τη γη του Ιούδα. Ομοφωνία στο λάθος. Φοβερό, αδερφοί. Όλοι συμφώνησαν ότι λέει ψέματα ο Ιερεμίας. Τι είναι αυτό τώρα? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Έγινε όμως. Και όταν είναι γραμμένο, δεν έγινε μόνο τότε, γίνεται, μπορεί να γίνει. Το αποτέλεσμα βέβαια για αυτούς ήταν τραγικό, γιατί πράγματι ο Ναβουχοδονόσορ επετέθη στην Αίγυπτο, κατέσφαξε τους Αιγυπτίους, τους βωμούς, τους ναούς τους, και από τους Ισραηλίτες που βρήκε εκεί δεν έμεινε κανένας. Ήτανε ιδιαίτερα επιθετικός εναντίον των Ισραηλιτών εκεί στην Αίγυπτο. Ούτε ένας δεν έμεινε. Είτε από πείνα, όπως είπε, είτε από μάχαιρα, είτε από αρρώστια. Πλήρως κατεστράφη το μικρόν αυτών υπόλοιπων που ο Θεός είχε προσδιορίσει ιδιαίτερη ευλογία. Ήταν οι μόνοι που θα παρέμεναν στη γη Ισραήλ. Την εύνοια την ιδιαίτερη του Θεού την έκαναν ιδιαίτερη κατάρα. Χριστέ μου, ξέρεις τι θα πει να έχει προσδιορίσει ο Θεός εύνοια σε σένα και εσύ από απήθεια, από φόβο, από περηφάνεια να τη μετατρέψεις σε ιδιαίτερη κατάρα. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Να είμαστε προσεκτικοί. Να εξητούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου με πρόθεση να υπακούσουμε. Καλύτερα να μην ξέρανε παρά τώρα που ξέρανε και απήθησαν. Γι' αυτό μην πάμε να ρωτήσουμε το Θεό. Ή μην βάζουμε ανθρώπους να ρωτήσουν το Θεό, αν δεν έχουμε ετοιμασμένη την καρδιά μας να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Καλύτερα να μην είχαν ρωτήσει και να μην είχαν μάθει, παρά που έμαθαν και απήθησαν. Και έτσι το μικρό αυτό υπόλοιπο για το οποίο ο Θεός είχε προσδιορίσει ιδιαίτερη χάρη, ιδιαίτερη εύνοια να παραμείνουν ελεύθεροι, να τους ευλογεί ο Θεός, να τους αυξάνει, να βρούνε χάρη στους οφθαλμούς του Ναβουχοδονόσορα, βρέθηκαν
σε αυτή την τρομακτική θέση της απόλυτης κατάρας. Επειδή από φόβο και υπερηφάνεια, ενώ έκαναν το σωστό βήμα να ρωτήσουν το Θεό, δεν υπάκουσαν όταν ο Θεός τους απάντησε. Σε αντίθεση με τον Ιωαχήν, ο οποίος πήγε από μόνος του όταν ήρθανε ο Ναβουχοδονόσορ και οι Χαλδαίοι και παρεδόθη, τον φυλάκισε, αλλά στο τέλος βρήκε χάρη, γιατί έκανε το θέλημα του Θεού. Όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού, στο τέλος θα βρούμε χάρη, και χάρη ιδιαίτερη. Πράγματι, μετά από 38 χρόνια, 18 χρόνια ήταν βασιλιάς και 38-56, τα 56 του χρόνια, έγινε κάτι απροβλέπτο και απίστευτο. Ο βασιλιάς, ο εγγονός του Ναβουχοδονόσορα, ο Εβίλμεροδάχ, όταν ανέλαβε τη βασιλεία, πιθανόν επηρεασμένος από τον Δανιήλ, που τότε ήταν και μάλιστα τον είχε υψώσει ιδιαίτερα ο Θεός, τον Δανιήλ και τους τρεις πέδας τους φίλους του, δεν ξέρουμε από ποιους άλλους λόγους, πιθανόν ο ίδιος ο Θεός να επενεύει στην καρδιά του βασιλιά. Κατά το έτος καθόν έγινε βασιλιάς, ύψωσε εκ της φυλακής την κεφαλή του Ιωχήν, βασιλέως του Ιούδα. Πήρε, τον ύψωσε, τον έβγαλε από τη φυλακή, ελάλησε ευμενός μετ' αυτού και έθεσε το θρόνο του Ιωαχήν επάνωθεν του θρόνου όλων των βασιλέων των μετ' αυτού εν Βαβυλώνη. Ιδιαίτερη τιμή το φυλακισμένο. Αλλά γιατί? Γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Αν μπορούμε να σκεφτούμε γιατί άργησε 38 χρόνια, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πολλά. Άργησε να μετανοήσει, άργησε να εξητήσει το Θεό. Ας μην πούμε όμως δικά μας είναι. Το βέβαιο είναι και αν άργησε, έγινε τελικά. Ιδιαίτερη τιμή και ιδιαίτερη δόξα προσδιορίσε ο βασιλιάς της των Χαλδαίων για το φυλακισμένο βασιλιά του Ιούδα, τον Ιωαχήν. Απίστευτο είναι. Πού τον θυμήθηκε μέσα στη φυλακή, πώς το σκέφτηκε? Αυτά κάνει ο Θεός, αδερφοί. Τα αλλάζει όλα. Όταν μένουμε, περιμένουμε και υπομένουμε, αλλά στο θέλημα του Θεού, ο Θεός τελικά και τις πιο δύσκολες καταστάσεις τις αλλάζει. Το θέμα είναι να αντέξουμε. Το θέμα είναι να περιμένουμε, να υπομένουμε. Εκείνη τη δυσκολία. Έχετε χρίαν υπομονής, λέει ο Απόστολος Παύλος. Υπάρχει ανάγκη υπομονής. Γιατί με την υπομονή μόνο θα κάνεις το θέλημα του Θεού. Και όταν θα κάνεις το θέλημα του Θεού, τότε θα απολαύσει τις επαγγελίες του Θεού. Μεθυπομονής θα είμαι, θα προσκαρτερούντες τον Κύριο. Αλλά πρέπει με υπομονή να περιμένουμε, να υπομένουμε και να μένουμε στο θέλημα του Θεού. Άλλαξε τα ημάτια της φυλακής του, του δώσε ωραία ρούχα, και τα ρούχα τότε είχαν τη μορφή της ατιμίαση της δόξας. Απ' τα ρούχα φαινόταν ο ένδοξος ή ο ανέντιμος άνθρωπος. Και τώρα ακόμη, αλλά δεν είναι τώρα έτσι ακριβώς. Άλλαξε τα ρούχα της φυλακής, του δώσε ένδοξα ρούχα και έτρωγεν άρτον πάντοτε μετά του βασιλέως όλες τις ημέρες της ζωής αυτού. Αυτό θα πει αλλαγή, αυτή την ημέρα φυλακισμένος με τους φυλακισμένους να τρώει τον άρτον της φυλακής και της θλίψεως, και την άλλη μέρα με ένδοξα ρούχα στην τράπεζα του βασιλέως να τρώει εκ των ενδεσμάτων του βασιλέως. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδερφοί.
Αλληλούια. Γι' αυτό τον αγαπάμε. Βέβαια περιμένουμε τη μεγάλη, μεγάλη αλλαγή που θα γίνει όταν θα δούμε το φθαρτό να ενδίδεται αφθαρσία και το θνητό να ενδίδεται αθανασία. Τη μια μέρα μέσα σε αυτό το σώμα που καθώς περνάνε τα χρόνια πονάει, μας ταλαιπωρεί, σε μια στιγμή θα δούμε να ντυνόμαστε ένα άλλο σώμα, αιώνιο και ουράνιο. Γι' αυτό αδερφοί να μένουμε, να υπομένουμε και να περιμένουμε τη μεγάλη αλλαγή που θα κάνει ο Θεός. Θα την κάνει αδερφοί. Θα την κάνει. Αλλά λέει η Γραφή, λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Όταν θα έρθει όμως ο Κύριος επί της γης, θα βρει την πίστη. Θα σε βρει να μένεις, να περιμένεις, να υπομένεις, να προσκαρτεράς τον Κύριο να έρθει, να μεταβάλει τα πάντα. Ο Θεός επειδή μας αγαπάει, μας βάζει σε τέτοιες θέσεις που να μην έχουμε και εναλλακτική λύση. Να περιμένουμε με το ζόρι. Τον έβαλε στη φυλακή, δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο. Περίμενε. Η αλήθεια όμως είναι ότι μπορούσε. Μπορούσε να προσεύχεται ή να βλασφημάει. Να προσεύχεται και να περιμένει, να ελπίζει και να ζητάει από το Θεό ή να κατηγορεί και να βρίζει το Θεό. Όπου και να είμαστε, ο Θεός ακούει τα ψιθυρίσματα της ψυχής μας. Γιατί είναι ο μόνος που γνωρίζει τις καρδιές μας και τους νεφρούς μας. Δηλαδή το θέλω μας και το μπορώ μας. Τι θέλουμε και τι μπορούμε. Το σιτηρέσιον αυτού ή το παντοτινόν σιτηρέσιον διδόμενον εις αυτόν παρά του βασιλέως ημερήσια χορηγία όλες τις ημέρες της ζωής του. Μου θυμίζει τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Δεν δούλευε για να τρώει. Μεριμνούσε ο βασιλιάς για την ημερήσια τροφή του. Και αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν στον άνθρωπο δύο είδων τροφές. Μας λέει ο Χριστός, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Εάν ο βασιλιάς των Χαλδαίων μερίμνησε για την ημερήσια φυσική τροφή του Ιωαχήν, το βέβαιο είναι ότι βασιλιάς ο δικός μας, ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Κύριος των Κυρίων, μεριμνάει για την ημερήσια και φυσική τροφή και πνευματική τροφή. Το ζήτημα είναι εμείς να πάμε να φάμε. Έχει ημερήσια τροφή πνευματική που πάμε και μελετάμε και τρώμε, που ερχόμαστε στην Εκκλησία και μας μιλάει ο Θεός, και έχουμε και την ημερήσια φυσική τροφή που μεριμνάει όπως μεριμνάει για τα σπουργίτια και για τους κόρακες. Δεν θα μας αφήσει ούτε θα μας εγκαταλείψει. Μας υποσχέθηκε πάσας τας ημέρας έως την τελείας του αιώνος. Το κρίσιμο λοιπόν σημείο δεν είναι αν αυτός θα μας αφήσει, ο Κύριος μας δεν θα μας αφήσει. Το κρίσιμο σημείο είναι αν θα είμαστε εκεί για να μας χορηγεί την ημερήσια χορηγία, την προσδιορισμένη από τον ίδιο για τον καθέναν από εμάς. Παραδείγματος χάρη, σήμερα δεν είχαμε έρθει στην Εκκλησία, δεν θα είχαμε ακούσει αυτό το λόγο που έθρεψε την ψυχή μας. Αλλά και αν δεν πάμε σπίτι να φάμε από το φαΐ που μας έχει μαγειρέψει η γυναίκα μας, αλλά γυρίζουμε σε άλλα σπίτια, δεν θα φάμε. Να πάμε εκεί που πρέπει να πάμε, αδερφοί. Να είμαστε εκεί όταν πρέπει να είμαστε. Όπου πρέπει να είμαστε, όπως πρέπει να είμαστε. Για να απολαμβάνουμε την ημερήσια χορηγία που ο Θεός έχει προσδιορίσει για τον κάθε έναν από εμάς όλες τις ημέρες της ζωής μας. Αμήν. Ναι, Κύριέ μου, σε ευχαριστούμε.